Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα πολιτική αντιπαράθεση αλλά και πόλεμο διαρροών έχει πυροδοτήσει η κατάθεση του δεύτερου προστατευόμενου μάρτυρα με το κωδικό όνομα Εκατερίνη Κελέση. Τα κόμματα διαβάζουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο όσα είπε αλλά και όσα δεν είπε η εν λόγω μάρτυρας κατά την εξέτασή της στη Γαδά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων προστασίας της ταυτότητάς της. Ο Κώστας Πουλακίδας μας περιμένει στην αίθουσα ειδήσεων με όλο το ρεπορτάζ αλλά και το παρασκήνιο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα είχαμε μια σύντομη κατάθεση, μόνο 2 ώρες. Χθες ο κύριος ο Μάξιμος Αράφης κατέθεσε τουλάχιστον 8-8,5 ώρες. Εδώ είχαμε μια σύντομη διαδικασία. Και για ποιο λόγο, ήταν πολύ πιο κατηγορηματική η Εκατερίνη Κελέση. Ναι. Χρησιμοποίησε μια πολύ χαρακτηριστική φράση. Εγώ φοράω παντελόνια. Ήταν μια φράση που την οποία χρησιμοποίησε από ό,τι έχουμε μάθει 3-4 φορές. Και με τη φράση εγώ φοράω παντελόνια, ξεκαθάρισε ότι εμένει στην κατάθεσή της. Ναι. Κάτι που είχε κάνει χθες και ο Μάξιμος Αράφης στις καταθέσεις που έχουν δώσει. Ο Μάξιμος Αράφης έχει δώσει 14 καταθέσεις. Η Κατερίνη Κελέση έχει δώσει άλλες 8 καταθέσεις. Ναι. Όλοι λοιπόν και οι αμφότεροι δήλωσαν ότι εμένουν στις καταθέσεις τους. Αυτό έχει μια σημασία για τη συζήτηση της δικαιοφορίας. Διότι ένας δικαστικός λειτουργός, από την ώρα που έχει 2 καταθέσεις, άσχετα να λένε η αλήθεια ή ψέματα, δεν είναι η δική μας δουλειά να το κρίνουμε. Το δεδομένο ότι έχει 2 καταθέσεις μπροστά του που αναφέρουν συγκεκριμένα πράγματα, προφανώς τότε δεν υπάρχει ζήτημα δικαιοφορίας. Γιατί δεν στήθηκε αυτό. Αυτό είναι το ένα. Σήμερα λοιπόν, η κυρία Κελέση. Για τον κύριο Παγγελόπουλο, λέει, δεν έχω καμία απολύτως σχέση, σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, δεν έχω καμία απολύτως σχέση με τον κύριο Παγγελόπουλο. Ούτε τον έχω συναντήσει ποτέ μου, ούτε γνωρίζω κάτι για αυτά που τον αφορούν και για οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε για αυτά τα ζητήματα. Είπα ακόμη, απαντώντας τον κύριο Γεγέρολο από ό,τι μάθαμε, ότι δεν γνωρίζω πολιτικά πρόσωπα, δεν έχω σχέση με αυτά, με πολιτικά πρόσωπα και ούτε θέλω να έχω σχέση με πολιτικά πρόσωπα. Είπε, ξεκαθάρισε ότι για την υπόθεση Νοβάρτης ισχύουν όσα έχω πει και θα καταθέσω για αυτήν όταν κλειφώ στο δικαστήριο. Αυτό σε ό,τι αφορά τον κύριο Παπαγγελόπουλο και για την ουσία, για το αν εμένει ή δεν εμένει σε όσα έχει καταθέσει για την Νοβάρτης. Είπε ακόμη ότι στην εισαγγελία διαφθοράς εμφανίστηκε κατόπιν διοίκησης πρωτοβουλίας χωρίς παρέμβαση ή υπόδειξη τρίτου προσώπου. Ότι εξετάστηκε, ότι δεν έχει εξεταστεί, δεν έχει εμφανιστεί και δεν έχει καταθέσει σε άλλη αρχή, αλλοβαμπή, ξένη αρχή, εκτός της εισαγγελίας διαφθοράς και σήμερα στην Επιτροπή της Βουλής. Άρα σε απλά ελληνικά διέψευσε τη φημολογία ότι είναι ταυτοχρόνως και προστατευόμενος μάρτυρας του FBI. Βέβαια, προφανώς. Και ο κύριος Σαράφης. Mm-hmm. Αυτά πάνω κάτω έλεγε και ο κύριος Σαράφης και ο Μάξιμος Σαράφης χθες. Λέει χαρακτηριστικά η κυρία, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Κελέρης από ό,τι μάθαμε, mm-hmm. ότι όσα κατέφεσα τα κατέφεσα αυτοβούλος, με γνώμονα την αλήθεια, mm-hmm. δεν έχω παρατρωθεί, ούτε πιέστηκα, ούτε εκβιάστηκα από κανέναν. Ήταν αποκλειστικά δική μου συνειδητή απόφαση. Αυτή ήταν η κατάθεση, η ουσία των καταθέσεων της κατάθεσης που έδωσε σήμερα η κυρία Κελέση. Και ακόμα και η Νέα Δημοκρατία έχει τη σημασία αυτό, πηγές mm-hmm. της Νέας Δημοκρατίας, με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας είπαν, αποδέχθηκαν το γεγονός ότι η Κελέση ουσιαστικά επιβεβαίωνε τις καταθέσεις τις παλιότερες που είχε δώσει. Μάλιστα. Είπαν χαρακτηριστικά. Ο Σαράφης διέψευσε το Σαράφη και τα πήρε πίσω όλα, κάτι το οποίο είναι συζητήσιμο, και η Κελέση δεν βρήκε το φάρος καν να μιλήσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Η μάρτυρας Κελέση, υπό το φόβο των ερωτήσεων, αρνήθηκε να απαντήσει, σνομπάροντας την Επιτροπή και τη Βουλή. Μάλιστα. Κώστα Πουλακίδα, σε ευχαριστώ πολύ.